Σε εφαρμογή θα τεθεί ο νέος πτωχευτικός κώδικας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο κώδικας προβλέπει την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του προς τις τράπεζες, το δημόσιο ή άλλους πιστωτές εντός 3 ετών από την κήρυξη της πτώχευσης, με την προϋπόθεση όμως ότι οι οφειλέτες θα αποδεχθούν να χάσουν το σύνολο της περιουσίας τους, η οποία θα ρευστοποιηθεί με δικαστική απόφαση. Η πτώχευση κηρύσσεται έπειτα από αίτηση του οφειλέτη καθώς και έπειτα από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεν είναι σωστό καθόλου, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά είναι, αυτά θα τα τραβήξουμε. Τι να κάνουμε. Δεν το ξαναπαίρνει, το χάνει. Οπότε ξεχάστε τα. Στον δρόμο. Δυστυχώς. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ο πτωχευτικός κώδικας προβλέπει τα σπίτια όσων πτωχεύουν να καταλήγουν σε ιδιωτικό τομέα. Οι πτωχεύσαντες να κατοικούν για 12 έτη στο σπίτι τους με επιδότηση ενοικίου. Ανάκτηση κατοικίας μπορεί να γίνει μετά από 12 χρόνια με επαναγορά από τον ιδιωτικό φορέα και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο κώδικας θα προβλέπει προστασία ακατάσχετου μισθού και σύνταξης έως και 1.250 ευρώ. Δεν είναι σωστό, πρέπει να το πληρώσει το κράτος. Για 12 χρόνια θα δίνουν ενοικίο για το ίδιο τους το σπίτι. Ήταν τώρα εμείς τον έμφυα, δεν δίνουμε. Το ίδιο είναι ο έμφυα, δεν τον έχουν αλλάξει κανείς. Αυτή είναι το πάρε όλοι. Δεν μου αρέσει αυτός ο κώδικας, διότι μετά από 12 χρόνια που λένε, πού θα βρω τα λεφτά να το ξοφλήσω στο σπίτι. Θα πληρώνω το ενοίκιο, το οποίο δεν πιάνεται. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας θέτει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για την πτώχευση των νομικών και των φυσικών προσώπων και δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν είναι σωστό, αλήθεια. Το να μπαίνει κανείς έτσι στο σπίτι και αυτά όλα δεν είναι σωστό, βέβαια. Να χάσει το σπίτι του, για όνομα του Θεού. Επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνθρωποι οι οποίοι ζουν στα ποτάνια, στις γέφυρες από κάτω με, από ό,τι έχω διαβάσει. Σε κούτες ψυγείων και τα λοιπά, είσαι παγκάκια, απαράδεκτο. Να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης επιθυμεί κάποια στιγμή να αγοράσει ξανά το σπίτι, θα πρέπει να πληρώσει στο φορέα εκ νέου την τότε αξία του.